Ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Βασίλης Τσιώνας, μιλώντας στην DRT, επισημαίνει ότι ο κλάδος των μηχανικών έχει πληγεί σκληρά από την οικονομική κρίση. Το χειρότερο δε, όπως λέει, είναι ότι πρόσφατα προέκυψε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία αυξάνονται αναδρομικά οι ασφαλιστικές εισφορές, μια απόφαση που αποτελεί χαριστική βολή στο χυμαζόμενο κλάδο. Οι μηχανικοί είμαστε ο επιστημονικός κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο από όλους τους άλλους στην οικονομική κρίση. Σαν να έφτανε αυτό, έρχεται η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδικάζει την απόφαση του νόμου του 2014, του 2011, σύμφωνα με την οποία αυξάνονται οι ασφαλιστικές μας εισφορές. Σήμερα, σε μια περίοδο όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί αδυνατούν να πληρώσουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε νέα αύξηση. Συγκεκριμένα, να αναφέρω τα νούμερα, η αύξηση για νέο μηχανικό από τις 4.000 πάει στις 6.000, ενώ για μηχανικό που είναι ασφαλισμένο 25 έτη αυξάνεται από τις 4.000 στις 10.000. Επίσης, μας ζητάνε να καταβάλουμε εφάπαξ αναδρομικές προσαυξήσεις των εισφορών για 8 εξάμηνα, που αντιστοιχούν περίπου σε ύψους 2.700 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα αντιδράσουμε με κάθε ένομο τρόπο.